μέρα, παιδιά. Τα φιλαράκια μου, εσείς που μας παρακολουθείτε τόσα χρόνια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έρχεται από τη Ρωσία μια πάρα πολύ ευχάριστη και αισιόδοξη είδηση. Να. Δεν έχετε βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό που γίνεται με τις ειδήσεις, που είναι κάποιες ειδήσεις δυσάρεστες, που ρε παιδί μου ξεκινάνε ειδήσεις, ξεκινάς λίγο χαρούμενος και στο τέλος των ειδήσεων, είσαι λίγο με κάποια χάπια για το στομάχι, είσαι έτοιμος να πηδήξεις από το μπαλκόνι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα στη Ρωσία, που είναι φιλοκυβερνητικό, το οποίο τι πρότεινε στη Ρωσία, να μην υπάρχουν δυσάρεστες ειδήσεις στο δελτίο ειδήσεων. Καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Να τις αποκρύπτουν δηλαδή από τον κόσμο. Όχι, σου λέει ότι όταν υπάρχει μια είδηση για μια φυσική καταστροφή, μια δολοφονία και μια πορεία διαμαρτυρίας, μετά υποχρεωτικά το επόμενο θέμα θα πρέπει να είναι κάτι ευχάριστο. Ας πούμε, η ανακοίνωση κάποιων μεγάλων έργων ή κάποιο μεγάλο επίτευγμα ή κάτι πάρα πολύ ευχάριστο ή και χιουμοριστικό ενδεχομένως. Δηλαδή, έχει παραδειγματιστεί ένα κανάλι εδώ πέρα. Μέτρα. Ποιο? Στην Ελλάδα. Ποιο? Δεν κάνω να το πω, αλλά έχει παραδειγματιστεί. Έχει... Κοιτάξτε, γενικότερα. Λέει τις ειδήσεις, λέει πέθαναν εκεί, έγινε τραγωδία στη Νέα Υόρκη, τα παιδάκια ξαφνικά. Και τώρα περνάμε στα ευχάριστα. Πού έπαιζε ο Θέμης εχθές μουσική? Σε είπαν στις ειδήσεις. Παράδειγμα, λέω. Σε είπαν στις ειδήσεις. Γιατί σκιάχτηκα, λέω. Τα γόρη μου έπαιξε στο καμπαρέ και το είπαν στις ειδήσεις. Κασατζούκ, κασατζούκ. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο Πούτιν, ναι, ο γνωστός, ναι, τα εκβοντίστα, είπε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είναι σαν να κάνουμε λογοκρισία στις ειδήσεις. Ναι. Οι ειδήσεις είναι συγκεκριμένες.